Οι πρατηριώχοι υγρών καυσίμων εκτιμούν ότι με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων θα αυξηθούν σημαντικά και οι καταναλωτές που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μαργαρίτης, πρόεδρος των βενζινοπολών στην Καρδίτσα, τονίζει ότι οι πρώτες παραγγελίες, έστω και σε μικρές ποσότητες, έχουν γίνει, ενώ η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων θα τονώσει την αγορά. Πάντως, ο ίδιος εκτιμά ότι ακόμη και αν περισσότεροι εισπράξουν την επιστροφή, οι καταναλωτές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς όλα τα είδη θέρμανσης είναι πλέον πολύ ακριβά. Σε ποσοστό είμαστε κάτω 80 με 85%. Φαίνεται από την αρχή δηλαδή ότι αυτό το μέτρο δεν θα εισπράξει φόρους στο Υπουργείο, αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, ούτε το λαθρεμπόριο θα καταπολεμήσει. Η τιμή του ξεκίνησε στην πόλη μας 1,37 έως 1,39. Βέβαια, όσοι δικαιούνται την επιστροφή θα το πληρώσουν 1,38 μείον 28 λεπτά που θα είναι η επιστροφή. Να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και να τους πούμε ότι ακόμα από τη Γενική Γραμματεία δεν βγήκε η φόρμα στο διαδίκτυο για τις μονοκατοικίες. Ποιοι δηλαδή δικαιούνται την επιστροφή? Μπορούν μόνο οι διαχειριστές πολυκατοικιών να πάρουν τον κωδικό και να δούνε ποιοι από τους συνοίκους δικαιούνται την επιστροφή πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές είναι πανικόβλητοι. Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους θέρμανσης, το οποίο για μας είναι το ίδιο ακριβές. Εάν δηλαδή γίνει ένας συσχετισμός τιμής και το τι προσφέρει η κάθε μορφή ενέργειας, για μας είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ξύλα.